Να πούμε καλές γιορτές. Γεια σου, Λιάνα, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και καλές γιορτές, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Απλώς θαύμαζα την ικανότητα της Τζένιφερ Άνιστον να είναι σε αυτή τη στάση. Εντυπωσιακό η αλήθεια είναι. Μα μην το συζητάς, πρέπει να είσαι 20-25 χρονών για να μπορεί να αντέξει. Καλά, δεν είναι και τόσο. Αυτού του είδους. Μα την, αυτό λέει η Λιάνα. Επειδή δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο και παρόλα αυτά το κάνει. Μπράβο της, εντυπωσιακό. Εντάξει. Εντάξει, αλλά σε έναν βαθμό τώρα. Εμείς τώρα για να επιβιώσουμε το 21 θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε έτσι σε κάποια τέτοια στάση. Όχι, όχι, όχι. Θα πρέπει να φτάσουμε να διεκδικούμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα lockdown, τον εφησυχασμό ότι τίποτα δεν είναι πολιτικό και τίποτα δεν εξαρτιέται από την πολιτική. Πώς επιτυχάνεται αυτό το πρέπει lockdown, να πάρουμε απόφαση ότι τα πράγματα είναι βαθιά πολιτικά. Από το εμβόλιο μέχρι τον ιό και τον τρόπο αντιμετώπιση του. Μπορεί με τον ιό να μην είμαστε επιστήμονες και ο καθένας δεν μπορεί να λέει ούτε το μακρύ του ούτε το κοντό του στην τηλεόραση περί τον ιό. Ναι. Άκουα τώρα 8 περιστατικά αναφυλαξίας σε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδιά, σπάθηκε κάποιος μια αναφυλαξία. Εγώ είμαι δηλαδή διατεθειμένη να την πάθω την αναφυλαξία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ποιοι θα εμβολιαστούν, πώς θα εμβολιαστούν, με τι σειρά. Θα εμβολιαστεί. Μα βεβαιότατα, μα βεβαιότατα. Μακάρι να μπορούσα να είμαι από τους τελοντές την πρώτη πεντάδα. Και στο ποσοστό των συμπολιτών μας που είναι δύσπιστοι ή δηλώνουν ότι δεν εμένα πρόκειται να εμβολιαστούν. Τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι βρίσκουμε ανθρώπους μέσα στον υγειονομικό τομέα που λένε όχι. Αλλά αυτό, επειδή είναι μέτρηση και είναι στατιστική, ούτε αυτό θα το μετρήσω. Προτιμώ να μετρήσω άλλα πράγματα. Δηλαδή. Για παράδειγμα. Μιλάμε για τη Δυτική Αττική, μας ακούω, σας ακούω όλους μας και το άγχος. Η Δυτική Αττική δεν είναι απλώς Δυτική Αττική. Δεν είναι απλώς λαγίδγκος που θέλουν μερικοί να την βλέπουν έτσι και να το παίζουν. Η Δυτική Αττική έχει 150.000 εργαζόμενους. Σε αυτούς τους 150.000 εργαζόμενους ξέρετε πόσοι επόπτες αντιστοιχούν. 9. 9. 9. Μάλιστα. Πείτε μου, 9 άνθρωποι προλαβαίνουν να ελέγξουν τη μη τήρηση των μέτρων σε όλους τους χώρους εργασίας που όφυλαν να υπάρχουν. Αν υπάρχουν αντισηπτικά, αν υπάρχουν μάσκες, αν τηρούνται, αν δεν τηρούνται. Είναι όμως η αλήθεια είναι, επειδή το λέω από προσωπική εμπειρία στη Δυτική Αττική, έγιναν και έλεγχοι από άλλα κλιμάκια. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι 9. Πήγαν κλιμάκια αρκετά. Ναι, δεν φτάνει. Πώς θα σας το πω. Προφανώς δεν φτάνει, αλλά. Δεν φτάνει και δεν υπάρχει και η αντίληψη ότι είναι μόνο το κορονοπάρτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται και ένα κορονοπάρτι εσχροκέρδειας, το έχει καταλάβει κανένας. Ποιο είναι αυτό το κορονοπάρτι εσχροκέρδειας? Κορονοπάρτι εσχροκέρδειας σε όλους τους τομείς, όταν λέω σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς. Από την Παγκόσμια Φαρμακοβιομηχανία, μεγέτης με χαρά της, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι το λέω σαρκαστικά, μέχρι τις μεταφορές, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η επιδοματολογική χειραγώγηση των πληθυσμών. Επομένως, πρέπει να καθίσουμε να δούμε τα πράγματα με εντελώς διαφορετικό μάτι, να τα ανατρέψουμε. Κάλαντα δεν θα έχουμε φέτος. Ναι. Ο Κουτσούμπας όμως θα πάει στη Λάρκο. Mm-hmm. Γιατί η Λάρκο έχει αρχίσει η διαδικασία του ξεπουλήματος και του κλεισίματος με κόσμο που θα μείνει στο δρόμο, πέραν, δίπλα, μαζί με τον κορονοϊό. Αυτή η επόμενη μέρα είναι που έπρεπε να μας καίει. Ναι, ωστόσο, Λιάννα, αυτό είναι ανεξάρτητο με τον εφησυχασμό, ανεξάρτητο με την πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανεξάρτητο με το ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Ακούστε, ένα μέρος είναι αυτό που λες για εσύ για τους εργαζόμενους και ένα μέρος είναι για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Ωραία, θα συμφωνήσω όμως μαζί σου σε κάτι. Είναι ωραίο να τα ακούς και ακούγεται και πιστικό. Αλλά είναι όμως και πολύ ταξικό το να μην φάει πίεση το σύστημα υγείας. Μου γυρίζει τάντερα κάθε φορά που το ακούω αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε τα μέτρα είναι για να σωθούν ζωές. Πρώτα θα σωθούν οι ζωές και μετά θα μιλήσουμε για την πίεση. Για να σωθούν ζωές δεν μπορεί να μου λέει εμένα ότι χάνονται ζωές επειδή υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, ποια είναι η πίεση στο σύστημα υγείας? Κάποιος αρρωσταίνει και πάει στο νοσοκομείο. Και αρρωσταίνει σε συνθήκες πανδημίας και πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Το πρόβλημά μου λοιπόν δεν είναι αν αρρωσταίνει ο κόσμος και πάει στο νοσοκομείο. Το πρόβλημά μου είναι ποια είναι τα νοσοκομεία. Πόσα είναι τα νοσοκομεία, πάντως, γιατί από, το, από τη δεκαετία του 10, είδαμε ακόμη και 12, 13, 14, έχουν κλείσει 14 νοσοκομεία. Ναι, απλώς, αυτή τη στιγμή εδώ, μιλάμε για τη Δυτική Αττική. Εδώ, πόσος κόσμος λείπει από το θριάσιο, ξέρεις.
Βγάλαμε το διοικητή της προάλλες. Και που τον βγάλατε το διοικητή. Ναι, δεν μας είπε τι. Τι θα πει ο διοικητής, ότι είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή, θα σου είπε ότι είναι ευχαριστημένος. Λιάννα. Φτάνουν οι άνθρωποι που έχει τα χέρια, Λιάννα, που έχει τα κρεβάτια, που δηλαδή έχει στη Γερμανία, τα μέσα που έχει, ο εξαιρισμός που έχει. Λιάννα, δηλαδή στη Γερμανία που έχουν τις περισσότερες μεθ στον πλανήτη. Και ένα άρτιο σύστημα υγείας. Γιατί κλείσανε. Εσείς τα λέτε αυτά. Τι εμείς τα λέμε αυτά. Τα στοιχεία τα λένε αυτά. Ένα άρτιο σύστημα υγείας. Ποιος και ποιο είναι το άρτιο σύστημα υγείας που άντεξε? Ποιο σύστημα υγείας άντεξε? Ποιο σύστημα υγείας άντεξε? Μα με βάση τα στάνταρ της Γερμανίας, ναι, αυτή τη στιγμή, η Γερμανία έχει πρόβλημα. Τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διατηρήσει την κεφαλαιοκρατική της οικονομία, την καπιταλιστική της οικονομία, μα τα κλείσε όλα. Όταν έφτασε να κλείσει, ναι, ο κόσμος επέθανε σαν τα κοτόπουλα βγαίνοντας από το εργοστάσιο. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία. Γιατί τα συγκρίνεις αυτά έτσι? Ο ιός δεν είναι κάτι που σταματάει. Το σύστημα υγείας συγκρίνουμε, Λιάννα, που λες ότι ο κόσμος δεν πρέπει να, δεν πρέπει προσπαθώ να πεθαίνει. Προσπαθώ με απλά λόγια να πω ότι κανένα σύστημα υγείας στον πλανήτη δεν άντεξε. Κανένα. Οι μόνες χώρες που βγήκαν, ας πούμε, σε καλύτερη... Δεν υπάρχει καμία. Είναι οι ασιατικές χώρες που έχουν εκπαιδευτεί από το SARS και το MERS. Δεν υπάρχει άλλο εσείς μου λέτε ότι κανένα σύστημα υγείας δεν άντεξε. Και εγώ θα σας απαντήσω με το βασικό μου ερώτημα, γιατί δεν άντεξε? Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις στο σύστημα υγείας και γιατί αυτός ο ιός είναι τέτοιος που δεν μπορεί να αντέξει κανένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι μεγαλύτερη πανδημία. Ναι. Δεν μου λέτε πόσα λεφτά ξοδεύει η Γερμανία για τους εξοπλισμούς? Δεν ξέρω, δεν έχω πάρα δεν πολλά έχω τον προϋπολογισμό της Γερμανίας. Ξοδεύει όσα ξοδεύει για όπλα ή όταν εξάγει όπλα και πουλάει, ναι, που θα ξόδευε για να έχει ένα ακόμα καλύτερο σύστημα υγείας. Καλά, θα μπορούσε... Με ακόμα λιγότερα άτομα. Και δεύτερο, μου φέρετε παράδειγμα ποιον? Τη Γερμανία, η οποία πήγε και αγόρασε για την πάρτι. Όχι, μπορούμε να μιλήσουμε και για την Γαλλία και για την Ιταλία και για την Βρετανία. 30 εκατομμύρια, αγόρασε 30 εκατομμύρια εμβόλια για την πάρτι της. Η Γερμανία. Ναι. Δεν το έκανε για την πάρτι της. Υπήρξε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εταιρείες. 30 εκατομμύρια παραπανήσια από αυτό που ήταν. Αναλογικά πάει αυτό, Λιάννα. Όχι, λάθος. Λοιπόν, πέρα από το γενικό κανονισμό, η Γερμανία αυτή τη στιγμή ελέγχεται, ναι, ακόμα και εσωτερικά. Mm-hmm. Γιατί το έγραψε Μπιλ. Να αγοράσει με δικό της, ναι, συμβόλαιο παραπανήσια εμβόλια. Εντάξει. Ναι. Επομένως, για να σώσει το δικό της εργατικό δυναμικό και το δικό της πληθυσμό. Ναι. Εγώ μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να ανάβω λιβανιστήρι κάθε μέρα για μια πολιτική η οποία είναι του κεφαλαίου έτσι όπως τη γουστάρει? Πες μου, μα ειλικρινά. Δεν είπε κανείς να ανάψουμε κανένα λιβανιστήρι. Απ' την άλλη, κατανοούμε όλοι ότι δεν μπορούν μέσα σε 11 μήνες να φτιάξουμε άλλα 15 νοσοκομεία. Και άλλωστε, οι επιστήμονες έχουν πει ότι όσες περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνουμε το πρόβλημα. Αμπά. Δεν θα το λύσουμε ούτε την επομένη. Θέλεις να σου μεταφέρω φρικώδη εμπειρία ότι χρειάστηκαν 5.000 ευρώ για να μεταφερθεί άνθρωπος χωρίς κορονοϊό, μεταμοσχευμένος, ο οποίος είχε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας από τη Μυτιλίνη στο Αττικό και από το Αττικό σε ιδιωτική κλινική? Θέλεις να σου μεταφέρω την εμπειρία ότι έμεινε 14 ώρες, 14 ώρες στο διάδρομο μεταμοσχευμένος με χαρτί που έλεγε ότι είναι μεταμοσχευμένος για να πάθει αφυδάτωση και να έχει 16, για να καταλαβαίνουν και οι γιατροί που λέω εγώ τη στιγμή αυτή, η εσβέστιο στο αίμα? Και τον χάνουμε και είναι 62 χρονών και έκανε τον αγώνα της ζωής του για να βρει ένα νεφρό απ' έξω. Για να δούμε την επόμενη μέρα λοιπόν και στην υγεία. Σίγουρα την επόμενη μέρα θα υπάρξει πάρα πολύ συζήτηση. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Όταν θα φύγει ο κορονοϊός, να ρωτήσω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται η νεολαία. Το φάγαμε στη μάπα, ούτε ξέρω πόσο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πώς είναι στρατευμένοι αυτή τη στιγμή, πώς είναι φαντάροι, πώς είναι κλεισμένοι, όταν πάρουν άδεια δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δεν μπορούν να πάνε στους δικούς τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, εκτός από τις άδειες που μπορεί να δοθούν αυτές τις λίγες μέρες τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα είναι, κινούμενες βόμβες, πού πάνε, πού ζούνε, πού πίνουν έναν καφέ? Αυτοί που είναι μέσα και που θα βγουν αύριο το πρωί και πού είναι το μέλλον, πού είναι το εργατικό μας δυναμικό, θα εμβολιαστούν? Γρήγορα. Λιάννα, δεν έχουμε χρόνο. Έχει ένα ερώτημα ο Γιάννης. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, για να φύγουμε λίγο και από τα του κορονοϊού, υπόθεση φωλή-φωλή. Τι θες να σου πω τώρα, σου μιλάω για τις επικοινωνιακές τρέλες των μικρών και μεγάλων σκανδάλων των κομμάτων διαχείρισης της καπιταλιστικής εξουσίας, στα σοβαρά. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σου το λέω, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Αυτά είναι παιχνίδια του χρηματιστηρίου και των εντυπώσεων.
Είναι παιχνίδι του χρηματιστηρίου και των αντιπόσεων. Όπως ήταν και τα προηγούμενα, όπως είναι και τούτο, όπως είναι και τα επόμενα. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μισός άνθρωπος που κόπτεται, ναι, από νοσοκόμα μέχρι, τι να σου πω, ξέρω εγώ, ενοικιαστή σκαφών αναψυχής και μέχρι δάσκαλο, που δεν του τώρα έχει διδάξει κανένας όλο το καλοκαίρι το δάσκαλο πώς να κάνει τηλεκπαιδευτικό μάθημα. Mm-hmm. Αλλά τώρα του λέει ασφαλής θα είσαι. Το παιδί θα πάει στο πανεπιστήμιο και θα έχει αστυνομία. Θα συνεχίσει με 7 άτομα μέσα σε ένα σπίτι με 2 υπολογιστές η τηλεκπαίδευση και θα έχει και τηλεργασία, πας και ένα επιδοματάκι και βούλωσέ το. Και θα ασχοληθεί, νομίζετε, με το αν κατέρευσε ή δεν κατέρευσε το κουτσολιτσέικο και αν θα φορέσουμε ή δεν θα φορέσουμε τα κοσμήματα αυτά, είτε ως διάδειγμα, είτε ως εγχειρίδιο καρφώματος του αντιπάλου του πολιτικού. Ελπίζουμε σύντομα, και την Παναγία, ελπίζουμε σύντομα θέλω από ένα κοντά. Εμβόλιο ανοσίας στην ανοησία και τη μικροπολιτική, μικρονοϊκή μικροπολιτική. Πραγματικά ελπίζουμε, ελπίζουμε σήμερα από κοντά. Από κοντά. Υγεία, Γιάννα. Καλά Χριστούγεννα. Από κοντά το βαρέθηκα αυτό το μακριά. Ναι, και εμείς, ρε Γιάννα. Γιατί τα καλύτερα τα λέμε στο διάλειμμα. Καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, εμβολιαστείτε γιατί χανόμαστε. Και πιέστε την κυβέρνηση να μην μας αφήσει έτσι όπως προγραμματίζει να μας αφήσει να εξυπηρετούμε μόνο τα δικά της συμφέροντα. Χαιρετούμε. Γεια σας. Εμείς, καλά, να αυτούς που δουλεύουν. Καλημέρα. Καλημέρα.